Καλώς ήρθατε στο Celebrity Science, την εκπομπή όπου γνωστοί celebrities έρχονται αντιμέτωποι με την επιστήμη και ελπίζουμε να μαθαίνουν και κάτι. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλέσει τον Διονύση Ατζαράκη. Καλώς ήρθες, Διονύση. Με κάνετε να νιώθω πολύ σημαντικός με αυτό το χειροκρότημα. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Είναι ο celebrities μας. Ο celebrity. Είμαι ο celebrity. Και έχουμε καλέσει και τον επιστήμονά μας, τον Παύλο Καστανά. Καλώς ήρθες, Παύλο. Καλώς σας βρήκα. Γνωστό και ως αστρόνιο. Το θέμα μας είναι η αστρονομία, όπως τα καταλάβατε. Τόσο από το αστρόνιο, όσο και από το... Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταλάβανε για μένα απαραίτητα αυτό, αλλά ναι, οκ, okay, ναι. Ποια είναι η σχέση σου με την επιστήμη? Γενικότερα, ναι. Από μακριά και αγαπημένη. Δεν είναι ότι... Κοίτα, ακόμα και στις σπουδές και σε όλα αυτά ήμουν των θεωρητικών επιστημών, που μεταξύ μας τώρα είναι επιστήμες. Οριακά είναι επιστήμες. Σι είπας. Ναι, όχι, εγώ το παραδέχομαι. Οπότε, ναι, ξέρω εγώ, καλή επιστήμη, πάμε λίγο. Δεν θέλω να πω πολλά, προτιμώ να μιλήσω με έργα. Ναι, εσένα να μην σε ρωτήσω. Έχω μια σχέση με την επιστήμη. Ναι. Φυσικός είμαι με μάστερ στην αστροφυσική. Διδάσκω σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο εδώ και αρκετά χρόνια. Θετικές επιστήμες, φυσική, μαθηματικά, μηχανική ρευστών και τέτοια. Τι σοβαρές δηλαδή επιστήμες, όπως είπαμε και πριν, ναι. Δεν λέω τίποτα. Ναι. Και ασχολούμαι με την επικοινωνία της επιστήμης επίσης εδώ και αρκετά χρόνια, με διάφορα events, ομιλίες και τέτοια. Το κανάλι Αστρόνιο είναι μια από αυτές τις προσπάθειες που έχω κάνει. Αυτά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα παιχνίδι για το διάστημα. Οι κανόνες είναι οι εξής. Εσύ έχεις την ευκαιρία να παίξεις αυτό το παιχνίδι και αφού ολοκληρωθεί η ενότητα των παιχνιδιών, έρχεται ο Παύλος και ο οποίος μας δίνει την επιστημονική εξήγηση ιδανικά σε ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι, ευκολάκι, είναι διάστημα για αρχαρίους, ξέρεις. Όσο ρίχνεις τον πύχη, τόσο πιο πολύ θα ξεφτυλιστώ μετά. Οπότε, ας πούμε ότι είναι μια μέτρια δυσκολία παιχνίδι. Ας το πιάσουμε από εκεί. Έχεις δίκιο, η αλήθεια είναι το ότι είπα για να σε παραπλανήσω, είναι σχετικά δύσκολο. Νιώθω παραπλανημένο στην τοποθεσία και φυσίες. Τι είναι τα περισσότερα άστρα που βλέπουμε στον ουρανό? Ένα, μακρινοί πλανήτες. Δύο, μακρινοί δορυφόροι. Τρία, μακρινοί ήλιοι και τέσσερα, μακρινοί κομήτες. Κοίτα, σίγουρα είναι κάτι μακρινό, έτσι. Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Τώρα, άστρα, όχι τα άστρα είναι, μου είπες πλανήτες, δορυφόροι, κομήτες. Και ήλιοι. Ήλιοι τώρα, εντάξει. Πλανήτες. Όχι, δυστυχώς ήσουν πολύ κοντά. Πώς ήμουν, ήταν τέσσερις απαντήσεις. Είπα μία, πώς μπορεί να ήμουν πολύ κοντά. Ναι. Είναι μακρινή ήλιοι. Άρα ήμουν 100% μακριά, γιατί το απέρριψα πρώτο. Δηλαδή, μου φάνηκε γελίο και σαν... Σχεδόν ήταν να σηκωθώ να φύγω από εδώ μέσα με το που το άκουσα. Ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Θα ρεφάρω στο δεύτερο. Λοιπόν, αυτό είναι εντάξει, είναι πιο κοντά στα δικά σου. Σταμάτα να μου χρυσώνεις το χάπι. Πυροβόλα την ερώτηση και ας τα υπόλοιπα. Πόσα περίπου, έτσι, αστέρια έχει ο γαλαξίας μας? Ένα, 200 εκατομμύρια. Δύο, 2 δισεκατομμύρια. Okay. Τρία, 200 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Και τέσσερα, 2 τρισεκατομμύρια. Κοίτα, έμαθα την προηγούμενη ερώτηση και δεν θα γελιοποιήσω καμία απάντηση. Mm-hmm. Γιατί λογικά θα είναι η σωστή. Οπότε... Κοίτα, δεν θυμάμαι καν τα ποσά που μου είπες τώρα, κάπου εδώ γράφονται, αλλά θα πάω στο γάμα, γιατί είχαν μια αύξηση απορία και δεν θα πάω στο τέρμα, θα πάω ένα πριν. Πολύ σωστά, είναι 200 δισεκατομμύρια, χειροκρότημα για το Διονύση. Μπράβο, 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 η ψυχολογία τώρα έχει αλλάξει, έτσι. Νιώθεις ότι θες να παραιτηθείς κάπου εδώ, έτσι, ένα κρεμάζι. Φαντάζεσαι να είναι όλα το γάμα. Πώς θα κοιτάξει αυτούς τους μαθητές στο πανεπιστήμιο στα μάτια πάλι. Πάμε παρακάτω. Και επειδή το πας καλά με τα νούμερα, ναι. Βάλαμε άλλη μία, γιατί για το ξέραμε. Πόσο χρονών είναι περίπου η Γη? Α. Λοιπόν, ένα, 150.000 ετών. Εντάξει τώρα, όχι. Δύο, 2,5 εκατομμυρίων ετών. Όχι, οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν πριν 65, οπότε πάμε. Σωστό. Ναι. Τρία, 300 εκατομμύρια έτη. Οκ, okay, βάλε λίγο ακόμα. Τέσσερα, 4,5 δισεκατομμύρια έτη. Αχ, μου βάλε δισεκατομμύρια εκεί τώρα.
Τα 300 λίγα δεν είναι, ρε παιδιά, αλλά δισεκατομμύρια έτη τώρα είναι πολλά. Τα έχει τα χρονάκια της, έτσι. Τα έχει. Υγιή είναι. Τα έχει, δεν κρατιέται πολύ. Πώς μου πες, 300 εκατομμύρια μου πες. Ναι, 300 εκατομμύρια ή 4,5 δισεκατομμύρια. Τα 300 εκατομμύρια μου ακούγονται λίγα, τα 4,5 δισεκατομμύρια μου ακούγονται πολλά. Θα την πω την αλήθεια. Θα πω 300 εκατομμύρια. Είσαι σίγουρος? Τώρα έτσι πως μου το κάνεις, όχι. Ούτε πριν ήμουνα. Κοίτα, θες να πάρεις κάποιο τηλέφωνο να κάνουμε ένα νέο κανόνα εδώ? Να πάρω τον Παύλο τηλέφωνο να το... Να μου πει, ξέρω τη γιαγιά σου, κάποιο θείο σου. Η γιαγιά μου δεν ζει, οπότε παίζει να ξέρει. Ήταν οριακά στην ίδια ηλικία με τη γη όταν έφυγε. Καλά. Κοίτα, αν ήταν το 3 τόση ώρα θα μου είχες πει μπράβο, οπότε είναι το 4. Το 4 είναι λοιπόν. Εντάξει. Είναι 4,5 δισκαμπή. Και μόνο σου, μπράβο. Είναι τόσο μεγάλη. Συγχαρητήρια. Ξέρω ότι ήταν κάμπος, αλλά τόσα δισεκατομμύρια. Αν μου λέει εσένα, θα ήμουν πολύ πιο εύκολα. Τέλος πάντων. Σας πιστεύω. Υποθέτω ότι τα έχετε γκουγκλάρει πριν τα γράψετε. Οπότε εντάξει, τον ψάξαμε λίγο και έχουμε και εδώ την Wikipedia της αστρονομίας δίπλα μας. Τέλεια. Και μια και τα πήγες τόσο καλά στις εύκολες ερωτήσεις. Πάμε και μια δύσκολη. Πάμε και λίγο πιο δύσκολα, έτσι. Που είναι ανοιχτές όμως, δεν θα έχεις multiple choice εδώ και έτσι θα μπορέσεις να εκτεθώ. Μπράβο. Για πες. Να μας το ερμηνεύσεις καλύτερα. Είπαμε νωρίτερα ότι τα άστρα είναι ήλιοι. Ναι. Έτσι ήταν η πρώτη σου ερώτηση. Εγώ το είπα κιόλας. Που δεν το πέτυχες. Θέλουμε να μας πεις τι είναι όμως τα άστρα και τι είναι ο ήλιος. Κάτσε ρε παιδιά. Τι εννοείται τώρα. Δηλαδή γυρνάω πίσω στο σχολείο, νιώθω ότι έχω έρθει αδιάβαστη. Τι είναι τα άστρα και τι είναι ο ήλιος. Ναι, τι μπορεί να είναι. Λοιπόν. Τι είναι τα άστρα και τι είναι ο ήλιος. Ξέρω, ουράνια σώματα. Ουράνια σώματα. Σίγουρα. Μέσα, έτσι, άδικο δεν έχω. Κοντά είσαι. Α, δεν είναι καν σωστό. Είναι σωστή απάντηση, γιατί δεν υπάρχει επιλογή. Θα μπορούσε να τελειώσει έτσι. Λάθος, είπα κάτι λάθος. Να μας το αναπτύξει λίγο περισσότερο ο Παύλος. Λοιπόν, οι ήλιοι συγκεκριμένα αποτελούνται από αέρια, τα οποία είναι διάπειρα. Έχουν τεράστιες θερμοκρασίες. Στο εσωτερικό τους γίνεται πυρηνική σύντηξη, σαν πυρηνικές βόμβες. Σκέψου να χτυπάνε εκατομμύρια πυρηνικές βόμβες στο δευτερόλεπτο. Και γι' αυτό το λόγο μας φωτίζει κιόλας ο ήλιος. Και όλα αυτά τα άστρα που βλέπεις στον ουρανό είναι πάρα πολύ μακρινά τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Okay. Και πολλά από αυτά έχουν σβήσει κιόλας, να το πούμε έτσι. Αλλά απόσταση είναι το μόνο από αυτά που ξέρει ο κάθε ταλέπορος. Σωστά και είναι λάθος. Δεν ισχύει αυτό. Όχι. Κάτσε, επειδή με την απόσταση και αυτά, εξήγησέ το μου λίγο αυτό. Να μάθουμε και κάτι. Αυτά που βλέπουμε με γυμνό μάτι είναι αρκετά κοντά. Εγώ δεν εννοούσα. Εσύ βλέπεις και μακριά. Εγώ έχω τηλεσκόπιο σπίτι μου, δεν. Οπότε εγώ αναφερόμουν σε αυτά. Φαίνεται ότι αυτά που βλέπουμε με γυμνό μάτι υπάρχουν εκεί. Λογικά δεν θα έχουν σβήσει. Αυτά δεν έχουν σβήσει ακόμα. Αν βλέπεις άστρο που πέφτει με γυμνό μάτι όμως. Έχει πέσει νωρίτερα. Αυτό είναι μετέωρο. Δηλαδή είναι βραχάκι που έχει μπει στην ατμόσφαιρα της γης και καίγεται. Δεν έχει καμία σχέση με τους ήλιους και τα άστρα. Καλά, μου έχετε καταστρέψει κάθε ρομαντισμό, κάθε άστρο. Κάθε μαγεία για το σύμπαν. Όχι, έχει και αυτό τη μαγεία του, απλά με άλλο τρόπο. Ναι, έχει αυτό. Αλλά τύπου τα έχει δακτυλουργικά, ρε. Μαγεία τύπου κόλπα με χαρτιά και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, και Παύλο, θέλουμε να σε ρωτήσουμε, αν μπορεί σε ένα λεπτό να μας πεις, ποια είναι η σχέση του κόσμου με την αστρονομία, όπως την έχεις δει μέσα από το κανάλι σου. Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται. Ο κόσμος γενικά δεν ξέρει πολύ αστρονομία. Όχι, δεν το λέω για σένα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Υπονοείς κάτι. Σχετικά καλό επίπεδο. Γενικά, αυτές είναι σχετικά απλές ερωτήσεις τώρα που είπαμε. Και πραγματικά πιστεύω ότι αν πάμε, ας πούμε, στο Σύνταγμα και αρχίσουμε να ρωτάμε κόσμο τυχαία, ελάχιστοι θα πετύχουν σωστά τις απαντήσεις. Θα βρουν πιο λίγες και από το Διονύση, φαντάσου. Αυτό μου φαίνεται ακραίο σενάριο, παιδιά. Αυτό ακόμα και είναι ακραίο, αλλά μπορεί και να γίνει. Ναι, λοιπόν, όχι, θα γίνει. Παρόλα αυτά, παρόλο που δεν ξέρει ο κόσμος αστρονομία, θέλει να μάθει για την αστρονομία. Αυτό έχω καταλάβει μέσα από το κανάλι. Δηλαδή, είναι ένας άγνωστος κόσμος που θέλουν όμως να τον ανακαλύψουν. Έστω τώρα, Διονύση, ότι θες να μετακομίσεις σε ένα νέο πλανήτη. Θέλω. Έτσι, μιας και το συζητάμε, μιας και το αναφέρετε, αλλά ναι. Ωραία. Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρεί αυτός ο πλανήτης για να συντηρήσει τη ζωή και να είναι κατοικήσιμος, κατά τη γνώμη σου?
Θέλω μια καλή θερμοκρασία. Ναι. Και θέλω αυτό. Δεν θέλω τώρα να είναι Οκτώβρης και να έχει 30 βαθμούς, ας πούμε, να μην ξέρεις τι να φορέσεις. Θέλω, ρε, τον Οκτώβρη να μπορώ να βάλω το μακρυμάνικό μου, το μπουφανάκι μου, να πιω το ζεστό μου τον καφέ. Είμαι εδώ με το Φρέντο τώρα. Αυτό δεν το θέλω στον πλανήτη που θα πάω. Επειδή συχνά είμαι self-conscious με το βάρος μου, θέλω η βαρύτητα να είναι λίγο. Δηλαδή τα G και αυτό, να είναι πιο χαλαρά λίγο. Και για να με δείχνει λιγότερο η ζυγαριά, αλλά και για να μπορώ, ξέρεις, τύπου ρε παιδί μου, να αιωρούμε καλύτερα. Το θεωρώ πολύ πιο διασκεδαστικό από το περπάτημα. Ας έχει σημεία με κανονική βαρύτητα, γιατί κουράζει, αλλά να μπορώ να αιωρούμε. Τι άλλο, εντάξει, νερό, θα ήθελα να μπορώ να πίνω. Ήρθε και αυτό. Αν δεν είμαι υπερβολικά απαιτητικός. Και μιας και λέμε αυτά τα βασικά, και οξυγόνο, ναι. Δεν θα με χάλαγε να αναπνέω. Αυτό, τώρα αν υπήρχαν και ποτάμια και αυτά με άλλα ποτά, ξέρω, και μπύρα να μπορείς να πεις, δεν θα με χάλαγε και αυτό. Ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτά που απαντάει. Οι προσπάθειες που γίνονται στην αστροβιολογία, γενικά ψάχνουν πλανήτες που να βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη, λέμε των άστρων. Ποια είναι η κατοικήσιμη ζώνη? Είναι η περιοχή που αν πάρεις και βάλεις ένα βραχώδη πλανήτη, μπορείς να έχεις νερό σε υγρή μορφή. Θεωρούμε ότι το νερό σε υγρή μορφή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, έτσι υποκειμενικά, επειδή αγαπάμε εμείς το νερό εδώ στη Γη? Όχι, επειδή είναι ο καλύτερος διαλύτης που υπάρχει στο σύμπαν. Δηλαδή επιτρέπει να έρθουν σε επαφή, επιτρέπει να γίνει επαφή μεταξύ πολλών διαφορετικών ουσιών και έχει και πολύ μεγάλο εύρος θερμοκρασιών σε υγρή μορφή. Από 0 έως 100 σε μία ατμόσφαιρα, ας πούμε. Τα άλλα υγρά δεν έχουν τόσο μεγάλο εύρος. Άρα είναι ο καλύτερος διαλύτης που υπάρχει. Και από εκεί και πέρα, θέλεις κάποιο άτομο που να κάνει εύκολα ενώσεις και δεσμούς με άλλα άτομα. Που είναι ο άνθρακας στη δικιά μας περίπτωση, έτσι. Οπότε αυτά θα βάζω ως δύο βασικές προϋποθέσεις. Πάλι δεν το λέμε υποκειμενικά για τον άνθρακα, επειδή είναι για μας η βάση ο άνθρακας. Το λέμε επειδή πράγματι είναι το πιο ευέλικτο άτομο που υπάρχει. Και είναι και πάρα πολύ συχνό στο σύμπαν. Μάλιστα. Και μπαμ στο λεπτό σου, έτσι, γιατί σε μετρούσα, να ξέρεις. Μπράβο. Πάμε να δούμε κάποιες ερωτήσεις για το σύμπαν, που μιας και έχω καταλάβει ότι έχεις βαθύτατη γνώση τελικά. Καλά τα ψέματα τώρα. Συμπαντική γνώση. Ναι. Το Big Bang, λοιπόν. Ναι. Ωραία σειρά. Χάλασε τις τελευταίες σεζόν. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξεκίνησε κάπως αισιόδοξα, αλλά ναι. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σε ρωτήσω. Και το άλλο είναι για την πιο επικρατή θεωρία, την επικρατέστερη θεωρία αυτή τη στιγμή για το πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Mm-hmm. Θέλουμε, λοιπόν, να μας περιγράψεις το Big Bang. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν τίποτα, ήταν ένα πράγμα εκεί πέρα που γινόταν μία μάχη εκεί πέρα, ένα μικρό ύλης ενέργειας, ένα αυτό, και ξαφνικά όλο αυτό εξεράγει, ρε παιδί μου, το πράγμα. Και μέσα από αυτό δημιουργήθηκε ό,τι έχουμε σήμερα, και αυτό υπάρχει που λέμε ότι διαστέλλεται ακόμα, υπάρχει μία τάση για διαστολή σε όλα αυτά, έτσι. Και σε μένα τα τελευταία χρόνια, το οποίο είναι άλλο. Και ξεκίνησε αυτό. Ήταν μια πρακτικά σύγκρουση και απανωτές, αλυσιδωτές εκρήξεις και αντιδράσεις μάζας, ενέργειας, όλα αυτά που βάζετε εσείς εκεί και τα λέτε με επιστημονικούς όρους. Και εξεράγει αυτό το πράγμα και έγινε. Το Big Bang. Λέω εγώ τώρα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Η μόνη διαφορά δεν είναι έκρηξη ακριβώς, παρόλο που τη λέμε μεγάλη έκρηξη. Εκεί έπεσα θύμα. Είναι marketing. Είναι marketing αυτό. Είναι καθαρά marketing. Τι είναι? Είναι απότομη διαστολή. Κατάλαβες γιατί η έκρηξη είναι cool, είναι ενδιαφέρον, πήραν μέχρι και εκεί η επιστήμη, περίμενε, κάτσε, τι χαίρεσαι, είναι απότομη διαστολή. Okay. Ναι, αλλά αυτό είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Αυτό έχεις δει στις ταινίες που περπατάνε και από πίσω γίνονται απότομες διαστολές, ξέρω εγώ, όλοι θέλουμε να το δούμε. Εκρήξεις έχεις δει πάρα πολλές, αλλά έχεις δει ποτέ ένα μπαλόνι από μόνο του ξαφνικά να φουσκώνει και να γίνεται πελώριο, ενώ είναι τόσο δά. Αυτό δεν είναι πιο εντυπωσιακό. Πού το έχεις δει? Το φυσάω εγώ και φουσκώνεις. Όχι, δεν το φουσκώνεις. Αυτό σου λέει από μόνο του. Και πρόσεξε, και όσο φουσκώνει, φουσκώνει ακόμα πιο γρήγορα. Επειδή έχει αέρα μέσα. Τρελό, ε. Εντάξει, πάλι προτιμώ την έκρηξη. Την έκρηξη. Ωραίο και τον μπαλόνι σου. Προτιμώ την έκρηξη. Να σε ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι θα πεθάνει το σύμπαν κάποια στιγμή? Δεν θα πεθάνει και αυτό. Ξέρω τι θα κάνει κάποια στιγμή. Όλα πεθαίνουν. Πολύ θλιβερό ακούστηκε αυτό. Ναι, ναι. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, παιδιά. Πώς θα πεθάνει? Κάντε subscribe, τώρα που προλαβαίνετε. Θα μας πει ο Διονύσης τι γνώμη. Ναι. Πέφτει μέσα στα τελευταία πράγματα. Εντάξει, θέλω να πιάσουμε την εκπομπή από ένα σημείο και μετά. Θα πρώτα τα πετάξουμε. Έμαθα, πλάι σας, κατάλαβες. Ναι. Ξέρω εγώ, διαστέλλετε. Ωραία, αν διαστέλλετε και όλα απομακρύνονται και διαστέλλετε και διαστέλλετε, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα ξεφύγει, θα σβήσει, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι.
Μπράβο, ρε Διονύση. Όντως βελτιώνεται σιγά-σιγά. Είναι καταπληκτικό. Ό,τι άλλο χρειάζεστε, στείλτε ένα DM και θα σας λύσω τις απορίες. Πράγματι, θα γίνει τόσο αραιό κάποια στιγμή το σύμπαν. Τα τελευταία άστρα θα σβήσουν. Ακόμα και μαύρες τρύπες θα εξαϊλωθούν. Και δεν θα ανταλλάσσουν τίποτα πια μεταξύ τους. Όλα είναι ένα ψέμα. Αυτό είναι ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Υπάρχει όμως και κάτι πιο τρομακτικό, επειδή πριν είπες ότι έχεις αρχίσει να διαστέλλεσαι. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή μπορεί η διαστολή αυτή που γίνεται σε μεγάλες κλίμακες να φτάσει και σε μικρές κλίμακες. Οπότε να αρχίσουμε να διαστελόμαστε σε ατομικό επίπεδο. Να αρχίσει ακόμα και η ύλη να σπάει στο μακρινό μέλλον. Αυτό λέγεται Big Rip. Στα ελληνικά μου φαίνεται περίεργη η μετάφραση. Κάντε, επιχείρησέ το όμως. Νομίζω μεγάλο σχίσμα θα το λέγαμε. Ή μεγάλο σχίσιμο, αν προτιμάς. Αυτό σκέφτηκε. Μεγάλο σχίσιμο, κάπως έτσι. Ωραία, ωραία. Αλλά Big Grip, εγώ το λέω Big Grip. Το προτιμώ έτσι. Που εκεί πέρα είναι πραγματικά ότι ακόμα και η ύλη θα διαλυθεί. Σκέφτεται δηλαδή τα μόρια του χεριού σου ξαφνικά να αρχίσουν να φεύγουν. Ναι. Και καλά, επειδή μιλάμε για επιστήμη, δεν θα γίνει ξαφνικά, θα γίνει σε 8 εκατομμύρια χρόνια πάλι για να είναι βαρετό. Θα γίνει σε αρκετά δισεκατομμύρια. Το ηλιακό μας σύστημα θα σβήσει ο ήλιος κάποια στιγμή και. Καλά, θα σβήσει πολύ νωρίτερα. Εμείς θα έχουμε. Ναι, για μας λέω τώρα, στους άλλους. Εμείς θα έχουμε εξαλειφθεί πολύ νωρίτερα. Καταρχάς η ζωή. Εγώ δεν ξέρω. Είμαι αισιόδοξος για μένα. Το κάνω καλά, προσέχω διατροφή. Θα δω. Αλλά για πες. Δεν κρίνουμε, όντως. Όλα είναι πιθανά. Προσέχεις διατροφή, είπες έτσι. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν βαριέσαι. Λοιπόν. Σε 1 δισεκατομμύριο χρόνια περίπου θα έχει, η φωτεινότητα του ηλίου θα είναι μεγαλύτερη και άρα η ζωή στη Γη θα είναι δύσκολη. Βασικά θα είναι αδύνατη, απλά ήθελα να στο φέρω με τρόπο. Όλο με στεναχωρείτε σήμερα. Μετά θα γίνει γίγαντας, θα κάψει τα πάντα. Μια άσχημη κατάσταση. Αλλά μπορεί να έχουμε φύγει και να έχουμε πάει στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα. Α, νομίζω στο εξωτερικό πάμε στην Αγγλία, ξέρω εγώ. Που έχει λίγο πιο δροσιά στην Αγγλία γενικά. Να τα πούμε έτσι. Δεν θα βοηθήσει πολύ. Εννοούσα Πλούτονα και τέτοια. Ναι. Τον Άρη πάντως θα το πιάσουμε τώρα. Ο Μάσκ το παλεύει πολύ. Ποιο τον? Τον Άρη, τον πλανήτη, όχι την ομάδα. Ναι, ο Μάσκ είναι πολύ αισιόδοξος και καλό είναι που είναι αισιόδοξος. Εσύ δεν το. Νομίζω τα νούμερα που δίνει για απικία τώρα μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια είναι λίγο υπεραισιόδοξα. Αλλά δεν πειράζει, από τέτοιους υπεραισιόδοξους αλλάζει ο κόσμος. Είμαστε έτοιμοι. Γεννήθηκα έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Ωραία, ξεκινάμε. Πάμε. Έκλειψη. Σελήνη, ηλίου. Ο ήλιος. Θείορη, η σειρά. Δίωρη, σειρά. Θείορη, που είπα πριν πια. Big Bang. Ωραία. Όχι, λοιπόν, ποιο είναι το επάγγελμά σου, ο κλάδος σου. Αστροφυσικός. Η αστροφυσική. Το άλλο. Η αστρονομία. Μπράβο σου. Οκ. Άρης είναι. Πλανήτης. Έχει υψηλή θερμοκρασία. Μπράβο. Άντε, μπουμ! Έχουμε και μισό λεπτό να ράξουμε. Παιδιά... Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ στο Celebrity Science. Α, πρώτη φορά το παίζετε το παιχνίδι. Ωραία. γιατί δεν νομίζω, ήταν αρκετά εύκολο. Τέτοια ταχύτητα παιδιά, και να μας μπει και τόσο χρόνο. Ήταν να πάρω πρώτα στην αρχή, κοιμόμουν. Ήταν ήπια λίγο καφέ, μετά... Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Ναι. Και πάμε. Ωραία. Αυτό διαστέλλεται. Τα πάντα. Εγώ. Η γη. Το σύμπαν. Σε έβαλα να γυρίσεις γύρω μου. Ήσουνα... Δορυφόρος. Ποιος? Σελήνη. Ναι. Τύπου 3. Ένας... Διαβήτης. Ξέρω εγώ. Τύπου 1, τύπου 2, τύπου 3. Ένας... τι ήταν αυτά. Ήταν τύποι... Δεν ξέρω. Εξωγήνων... Πολιτισμών. Ο... Πολιτισμός. Μπράβο. 3. Περίπλοκα. Λοιπόν, ήθελες το πλανήτη που θα είσαι να έχει μικρή... Βαρύτητα. Μπράβο. Λοιπόν, με ρώτησες σε ποια ταινία ναι. Είναι η αγαπημένη μου... Επαφή. Με τι? Εξωγήινος, ο εξωγήινος. Μπράβο. Απίστευτο. Είδατε το. Του δώσαμε πολιτισμό και μου είπε τύπου 3, έτσι. Μπήκε η επιστήμη μέσα του εκεί. Έπρεπε να πω τύπου 7 που είχε σβήσει. Αντί να χρησιμοποιήσει την αγαπημένη σου λέξη διαστολή. Ναι, αυτό τη βάλαμε για τη διαστολή κάπου. Δυσκολεύω τον εαυτό μου καμιά φορά. Ναι, αυτό. Αλλά μπράβο και στους δύο. Νικήσαμε. Έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Σήμερα εδώ. Έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά του Celebrity. Όχι. 5-5-10. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο και στους δύο. Λοιπόν. Τι να το κάνει όμω, θα σβήσει ο ήλιο κάποια στιγμή. Μη στεναχωριέσαι, θα πάμε αλλού. Είναι θλιβερά που μάθαμε σήμερα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας ευχαριστήσω και τους δύο. Να ευχαριστήσουμε τον Παύλο Καστανά. Να σε καλά.
για όλη τη γνώση που μας έδωσε και το Διονύση Ατζαράκη. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Και αυτόν για όλη τη γνώση που μας έδωσε. Πυροβόλησα γνώση σήμερα. Εγώ να πω, είναι ο πιο γρήγορος μαθητής που είχα ποτέ, έτσι. Η εξέλιξή του ήταν. Ξεκίνησα θετική. Τίποτα, ας πούμε, και στο τέλος, ναι. Διαστέλη. Ναι. Εδώ λοιπόν κλείνουμε το επεισόδιο του Celebrity Science. Ευχαριστούμε πολύ εσάς που το παρακολουθήσατε, τους καλεσμένους μας, και μπορείτε να κάνετε subscribe εδώ και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας.